Ανεπανάλητη τροπή πήραν τα γεγονότα στι κατακτήρες δοκιμές του Ιταλικού Grand Prix. Η εφαρμογή τη κλιμακωτή χρήση ελαστικών επέφερε ανατροπέ, ανακατατάξει και πιο σημαντικά ένα καινούριο πόλμα για τη φετινή σεζόν, τον Κάρλο Σάινθ. Ο Ισπανό βιώνει από κάθε άποψη ένα εορταστικό τρίημερο με τον ίδιο να λαμβάνει το πρώτο ουσιαστικό δώρο με την τέταρτη pole position της καριέρας του και πρώτη το 2023. Ο Σάινθ κουβάλισε την ταχύτητα που επέδειξε από την χθεσινή ημέρα και στι κατακτήρε δοκιμέ, όπου ενδεχομένω πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση τη καριέρα του στην μάχη απέναντι στο χρονόμετρο. Στην οριακή μάχη που εκτελήχθηκε στο φινάλε, ο Σάνιθ είχε τον τελευταίο λόγο και με χρόνο 20 βρεθηκε στην κορυφή τη κατάταξη για να δώσει σάρκα και οστά εν μέρη στα όνειρα και τι φιλοδοξίε τη Ferrari στον εντό έδρα αγώνα τη ομάδα. Ο έτερο οδηγό τη Κουντερία, Σάρλε έμεινε στην τρίτη θέση με τον Μονεγάσκο να διεκδικεί και εκείνο μέχρι τέλο την Πόλ αλλά να υποκύπτει στην ανωτερότητα του ομόσταυλού του, υπολοιπόμενο κατά τη του ταχύτερου χρόνου τη διαδικασία. Το ζητούμενο για αμφότερου πλέον είναι να διατηρήσουν τα ίδια επίπεδα απόδοση και στον αυριανό αγώνα, που αποτελεί σε κάθε περίπτωση μια ξεχωριστή υπόθεση με περισσότερε προκλήσει και δυσκολίε. Αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο ο Σάινθ όσο και ο Λεκλέρκ βρέθηκαν στο στόχαστο των αγωνοδικών, παραβαίνοντα οριακά το ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωση ενό γύρου που είχε τεθεί από του ίδιου ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα καθυστέρηση και κυκλοφοριακού στην πίστα. Εν τέλει, δεν ανέκυψε κάποιο είδου ποινή, όπω έγινε γνωστό αμέσω μετά την ολοκλήρωση των κατακτήριων. Στη Red Bull, ο Max Verstappen απόλυσε για 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου την pole. Το γεγονό αυτό εν τούτη δεν αναιρεί τη σαφή υπεροχή του ιδίου και τη ομάδα του. Άλλωστε, στι προηγούμενε περιπτώσει όπου ο ίδιο δεν ήταν ο ταχύτερο οδηγό στη σαβατιάτικη μάχη τη pole position, δεν αντιμετώπιζε ιδιαίτερε δυσκολίε στου αγώνε, όπου με συνοπτικέ διαδικασίε ξεπερνούσε τα εμπόδια που εμφανίζονταν μπροστά του. Ο Δη Παγκόσμιο Πρωταθλητή δεν εμφανίστηκε ικανοποιημένο αρχικά με τι πιο σκληρέ γόμε ελαστικών και δει στο Q1, όμω σταδιακά ανέβασε την απόδοσή του για να επανέλθει στα γνωστά στάνταρ του. Μένει να φανεί λοιπόν ποια θα είναι η αντίδρασή του στην εκκίνηση, όπου ομολογουμένω θα έχει ευθεία βολή για την πρώτη θέση. Δύσκολη μέρα στον αντίποδα για τον Σέρχιο Πέρε που ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην πέμπτη θέση. Μια διαρροή λαβιού στη μονάδα ισχύω του, στο πρωινό σχέδιο των ελεύθερων δοκιμών, τον ανάγκασε αφενό να παραμείνει καθυλωμένο στα πίτια και να χάσει μεγάλο μέρο τη διαδικασία, Αφετέρου, να αλλαχθεί εξ ολοκλήρου και να αντικατασταθεί με μια αντίστοιχη παλαιότερη χρήση, ώστε να μην υπάρξουν ποινέ. Έτσι λοιπόν, ο Πέρε προσπάθησε και εν μέρει στάθηκε στο ύψο των περιστάσεων, καθότι δεν απέχει σημαντικά από τι πρώτε θέσει και τη διαφαινόμενη μάχη που θα εκτεληχθεί στον αυριανό αγώνα. Η Mercedes, μάλλον ωφελημένη, βγαίνει από το αποτέλεσμα των δοκιμών, καθότι ο George Ράσελ, κόντα τα προγνωστικά και τι αδυναμίε του μονοθεσίου του, κατετάγει τέταρτο με έναν εξίσου εντυπωσιακό γύρο στο φινάλε. Ο νεαρό Βρετανό είχε στένο και πάνω απ' όλα την ταχύτητα να υπερκεράσει μονοθέσει και οδηγού, φαινομενικά πολύ ταχύτερου του. Έχοντα δείξει από χθε βέβαια πω ευνοούταν από τα χαρακτηριστικά τη Μόντσα και έχοντα βρει το ιδανικό στήσιμο στην W14 του. Με θετικό πρόσημο κλείνει η μέρα και για τον Ιούι Χάμιλτον, αν και ο Βρετανό ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην 8η θέση. Ο 7η Παγκόσμιο Πρωταθλητή πάλευε να βρει ισορροπία έχοντα θυσιάσει απόδοση στο φενάρισμα και τι στροφέ, με απότερο στόχο να αυξήσει την τελική του ταχύτητα και να κλείσει την πληγή για τον ίδιο που φέρει το όνομα Ο Πιστέλκουσα. Εν πάση περιπτώσει, το οδηγικό βίβλιο των Γερμανών διακρίνεται ω ήθιστε στους αγώνες και κάτι ανάλογο αναμένεται και αύριο. Έξοχο αποτέλεσμα για τη Williams και τον Alex Albon, που ήταν δεδομένο ότι θα κινούνταν σε υψηλά επίπεδα απόδοση στη Μόντσα, που συνιστά παράδεισο για την ομάδα και το τωρινό τη μονοθέσιο. Η έκτη θέση που κατέλαβε ο Βρετανό-Τεϊλανδό έκτασε συνέχεια και τη εξαιρετική του φόρμα την περίοδο αυτή σε μια χρυσή ευκαιρία για περαιτέρω άνοιγμα τη βαθμολογική διαφορά των Βρετανών από του άμεσους ανταγωνιστέ του. Ο Λόγκαν Σάρτζεντ δεν πέτυχε κάτι καλύτερο από την 15η θέση, με τον Αμερικανό Ρούκι να χάνει σταθερά αρκετό χρόνο στον τελευταίο τομέα τη πίστα. Αναμένεται η αντίδρασή του στη διάρκεια τη Κυριακάτικη Κούρσα σε μια περίοδο που πληθαίνουν οι φωνέ αμφισβήτηση προ το μέρο του. Για την Μακλάρεν, οι κατακτήρε δοκιμέ δεν κύλησαν ανώδυνα, με του Νόρι και Πιάστρι να έχουν δυσχερέ έργο στην προσπάθειά του να αποκριθούν από το Q1. Η σκληρή γόμμα ελαστικών τη Πιρέλη αποτέλεσε τροχοπέδι για του δύο οδηγού που χρειάστηκαν τι τελευταίε του προσπάθειε για να κλειδώσουν την παρουσία του στην πρώτη δεκαπεντάδα, από εκεί και πέρα, η κατάσταση ομαλοποιήθηκε με τα γνωστά ζητήματα που απασχολούν την Μακλάρεν σε πίστες χαμηλών αεροδυναμικών απαιτήσεων, αν και έχουν σημειωθεί βήματα προόδου. Η 7η θέση του Αυστραλού Ρούκη συνιστά την τρίτη φορά φέτο που κατατάγεται μπροστά από τον Νόρι, που ολοκλήρωσε τη δική του προσπάθεια στην ένατη θέση. Απογοητευτική ημέρα για την Άστον Μάρτιν, με τον Φερνάντο Αλόνσο να συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα, αλλά να χάνει έβαφο συγκριτικά με όσα προηγήθηκαν χθε, αλλά και σήμερα το πρωί σε ελεύθερα δοκιμαστικά. Ο Ισπανό ενδεχομένω δεν μπορούσε να πετύχει κάτι καλύτερο, αν και η δική του απόδοση απέχει παρασάγκα από την αντίστοιχη τομό στα του. Ο Λαντ Στρόλ είχε μια καθόλου άσχημη διαδικασία, καταλαμβάνοντα την 20η και τελευταία θέση και αναδεικνύοντα τη σημασία τη απώλεια μια ολόκληρη ημέρα δοκιμών χθε. Δίχω ρυθμό και απόδοση σε κανένα σημείο, ο Καναδό είναι εκείνο που θα πρέπει να ανέβει ένα βουνό στον αγώνα τη Κυριακή αν επιθυμεί να διεκδικήσει βαθμού. Στο στρατόπεδο τη Αλφα Τάουρη, ο Γιούκι Τσινόντα έχασε για μόλι 13 χιλιόμετρα του δευτερολέπτου την πρόκληση στο Q3 σε μια ακόμη παράσταση ικανοτήτων του Ιάπωνα οδηγού για μια ομάδα που ποντάρει σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα στην απόδοσή τη στη διάρκεια του αγώνα. Και αν ο τάλαντο του Τσινόντα έθελξε, μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε η πρόκληση του λία Λόσον στο Q2, με τον Νεοζηλανδό να βρίσκεται μάλιστα ακριβώ πίσω από τον ομό του, στη 12η θέση. Το γεγονό αυτό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστούμε ότι είναι η μόλι δεύτερη περίοδο κατακτήριων στην οποία ο ίδιο συμμετέχει. Χά και Αλφα Ρωμαίο επωφελήθηκαν τη δύναμη τη μονάδα ισχύω τη Ferrari ω ένα σημείο βέβαια. Εφόσον οι χτυπητέ του αδυναμίε συνολικά διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην τελική του απόδοση. Γνώριμο το σκηνικό τη πρόκριση ενό εκ των δύο οδηγών του και συνάμα αποκλεισμού των έτερων από το Q1, με του Χούλκεμπερ και Μπότα στη 13η και 14η θέση αντίστοιχα και του Ζου Μάγνουσεν στην 16η και 19η. Η μεγαλύτερη απογοήτευση τη ημέρα ήταν σίγουρα η Αλπίν, εφόσον τόσο ο Πιεργασλή, όσο και ο Εστεμπάνο Κον όχι μόνο αποκλείστηκαν από το Q1, αλλά είχαν το χειρότερο ρυθμό από κάθε άλλη ομάδα στην μεγάλη εικόνα απόδοση και ανταγωνισμού. Τα δείγματα γραφή συνιστούν ότι εκτό απροόπτου η γαλλική ομάδα απλά θα προσπαθήσει να επιβιώσει στον αγώνα τη Κυριακή, στοχεύοντα ήδη στου μελλοντικού σταθμού του φετινού προγράμματο. Η πεμπτουσία του τριημέρου, ο αγώνα στο ναό τη ταχύτητα αναμένεται να ξεκινήσει στι 4 το απόγευμα τη Κυριακή. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι μα. Μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό report των δοκιμών, καθώ και όλα τα νέα από τον 14ο αγώνα τη σεζόν στο totalasing.gr και σε social media του site μας.